Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Απόγευμα 3η 27 Ιουλίου 2021 και μόλις τώρα ξεκινά ένα ακόμα επί του πιεστηρίου. Και μιας και Βασίλη μου, χθες Αγίας Παρασκευής, σήμερα το Αγίου Παντελεήμονος, έτσι. Χρόνια πολλά στους Παντελίδες, όσους γιορτάζουν σήμερα. Άντε, έχει γιορτές, έχει γιορτές ως τώρα και τον Αύγουστο, έτσι πάντα. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά βέβαια και κορονοϊός υπάρχει και φωτιές. Είχαμε ευτυχώς μικρές ηλικίες ή μεγάλες θα φανεί αυτό, μόνο με ηλικές ζημιές. Ευτυχώς θα τα δούμε όλα. Είναι και ο Κυριάκος Μαντούβαλος, σε λίγο θα είναι μέσα στον πυρήνα της φωτιάς από εκεί που πέρασε. Από εκεί που πέρασε η Λέλαπα, βλέπουμε και πλάνα. Ο Αντώνης Βολακάκης από νωρίς το μεσημέρι, από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πρώτη φλόγα, βρέθηκε στο σημείο με την κάμερα του Κόντρα. Και σε λίγο θα έχουμε και τον Κυριάκο Μαντούβαλο, ο οποίος πραγματικά θα είναι στο σημείο 0, από εκεί που ξεκίνησε όχι μόνο φωτιά, αλλά και σε σημεία που χτύπησε, αφήνοντας πίσω καμένα σπίτια και αυτοκίνητα. Μέσα σε όλα αυτά, σε λίγο θα έχουμε σύνδεση με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Γιώργο Στήλιο. Ένα μεγάλο θέμα, Βασίλη, έχει να κάνει με το κτηματολόγιο. Τώρα θα μου πεις εσύ. Μάλλον θα το πω εγώ. Ήμουν νιός και γέρασα. Άρα τι έχεις να πεις εσύ. Εγώ θυμάμαι, ήμουν ακόμα μαθητής στο Λύκειο όταν στείνανε. Πρέπει να ήταν ο Λαλιώτης τότε. Στείνανε τα κιόσκια στην πλατεία Γεωργίου. Ναι, στην πλατεία Γεωργίου για το κτηματολόγιο. Έλεγα, αναρωτιόμουν, τι είναι αυτό το κτηματολόγιο. Μεγάλη διαφήμιση στην τηλεόραση, στα κανάλια, στις εφημερίδες. Δεν υπήρχαν τότε ίντερνετ και οτιδήποτε άλλο. Μεγάλα πλακάτ, πινακίδες διαφημιστικές. Τρέξτε να το δηλώσετε, να το σώσετε. Ξέρετε, ήταν σαν λες και ήταν ημιπέθρη ή ήταν αυθαίρετα. Να πάτε, είναι η περιουσία σας. Λοιπόν, έχουμε φτάσει το 2021 και φαίνεται τώρα πάμε στη ψηφιοποίηση του κτηματολογίου. Και σε λίγο θα έχουμε τον καθήλυνα αρμόδιο, ο οποίος τρέχει όλο αυτό και ψηφίζεται αύριο, αν δεν κάνω λάθος, και στη Βουλή, να δούμε τι φέρνει αυτό το νομοσχέδιο που έχει να κάνει με το κτηματολόγιο. Με τα κρούσματα τώρα τι γίνεται? Πήραμε τον ανήφορο. Πήραμε. Το είπε σε παρεμπιπτόντως το πρόβλημα. Το είπα και δεν ήθελα. Αισθάνθηκα και λίγο άσχημα όταν το είπα στον αέρα. Ήταν από ρεπορτάζ. Ναι, εννοείται. Ναι, λέω θα είναι πάνω από 3,5 κάτω από 4. Δηλαδή λέω τι άλλο να πω. Γιατί λέω μην βλέπετε τον αριθμό αυτό το 2 κάτι. 3.593 κρούσματα. Και εγώ μένω στα 142. Για στις πρώτη μέρες. Φορά μετά από 3,5 εβδομάδες έχουμε φύγει από το πεδίο του 121-128 και είμαστε στους 142. Άρα είναι αποτελέσματα των δύο προηγούμενων εβδομάδων, έτσι. Ακριβώς. Δεν έχουμε αυταπάτες. Για να πάει κάποιος στη ΜΕΘ δεν πηγαίνει με το καλημέρα. Πρέπει να είναι ακριβώς. Βαρύ περιστατικό με υποκείμενα νοσήματα. Με. Λέμε τώρα για κανονικές συνθήκες. Και 8 νεκροί. Οι 142 στις ΜΕΘ, κατά με, δεν φοβίζουν ακόμα, αλλά δημιουργούν άγχος για το επόμενο διάστημα. Και αν μέσα στο 15 Αύγουστο δεν έχουμε την κορύφωση, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και θα καταλάβετε ακόμα περισσότερο και εμείς και όλοι μας τι θα γίνει αν δεν εμβολιαστούμε, έτσι. Δεν το λέμε εμείς, το λένε οι ειδικοί, μακριά από εμάς. Εμείς δεν είμαστε ειδικοί. Εμείς μεταφέρουμε την είδηση και το μήνυμα. Μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Γερό, το πρόβλημα είναι ότι δεν προχωρούν οι εμβολιασμοί. Είμαστε σε διπλή δόση, κάτω από το 50% ακόμα. Mm-hmm. Είναι πρόβλημα αυτό. Και σήμερα είχαμε μία δήλωση του κυρίου Εξαδάκτυλου, πάντα σοβαρός και πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος δεν προλαβαίνουμε. Τελεία και παύλα. Και είναι ο κύριος. Ο Μαγιορκίνης, χθες. Ναι, εμείς εδώ που είχαμε χθες τον κύριο Βασιλακόπουλο. Ναι. Ήταν ξεκάθαρος. Και ήταν πιστεύω από τις λίγες φορές που ήταν και νυφάλιος, ήρεμος, ενώ δηλαδή ήταν πολύ περιγραφικός στον πυρήνα του προβλήματος. Και μάλιστα μας είπε ότι το χάσαμε το τρένο για τώρα ουσιαστικά, έτσι. Έτσι. Τι θα γίνει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί αλλιώς μετά θα πάμε σε καταστάσεις που δεν θέλουμε να ζήσουμε. Δεν είναι ο κορονοϊός όπως ήταν την πρώτη μέρα όταν ξεκίνησε η μάχη με τον κορονοϊό το Μάρτιο του 20. Είναι σε άλλη μορφή ο κορονοϊός. Έχει επιθετικότητα. Έχει μεταδοτικότητα. Έχει 18.000 κρούσματα την ημέρα. Δεν το λέω εγώ, το λέω Σαριγιάννης. Το έπεσε τώρα. Έπεσε, δεν μιλάει για αυτά τα νούμερα πια. Όχι, δεν λέει για τον Αύγουστο. Είπε ότι αν μείνουμε στο 53% του εμβολιασμού που είμαστε τώρα. Τι είπε ο καθηγητής Σαριγιάννης. Mm-hmm. Αν μείνουμε στο 53% του εμβολιασμού που είμαστε τώρα, μετρήστε 16 και 18.000 κρούσματα το Δεκέμβριο. Έχουμε φύγει από τον Αύγουστο για το Σεπτέμβριο. Είμαστε το Δεκέμβριο τώρα. Ναι. Κάντε τώρα να ρωτάμε την κυρία Παγώνη, θα κάνουμε ρεβεγιόν ή δεν θα κάνουμε ρεβεγιόν. Όχι, εγώ δεν είχα. Άλλη συζήτηση τώρα. Εγώ θυμάσαι, τη ρωτούσα το Πάσχα 15 Αύγουστο. Θα κάνουμε. Θυμάσαι. Λοιπόν, απλώς είναι ανησυχητικό τα μισά κρούσματα, 1.332 είναι συναντικοί.
Πλέον. Και με μια Αττική που φεύγει, αλλά μια Αττική που έρχονται επισκέπτες που είχαν φύγει το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Τους γονείς, τους παππούδες, γιαγιάδες. Να ξαναπούμε. Τώρα, από αυτό το Σαββατοκύριακο, ξεκινάει η μεγάλη έξοδο του εσωτερικού τουρισμού. Και θα κορυφωθεί το επόμενο και το μεθεπόμενο. Έτσι. Θα έχουμε δηλαδή μέσα στον Αύγουστο θα έχουμε το μεγάλο εσωτερικό τουρισμό με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εγώ πάντα καταλαβαίνω, το έλεγα και παλαιότερα Γιώργο, ότι όταν είναι να κλείσουμε φέρνουμε την καταστροφή. Τώρα ας πούμε όταν είναι να έχουμε μπροστά μας όπως προειδοποιούμε. Όταν είναι να ανοίξουμε, θυμάστε πριν από ένα μήνα που πετάγαμε τις μάσκες γίνεται η μέρα, λέγαμε η ελευθερία άνοιξε, φεύγουμε, αυτόνουμε. Λοιπόν, θέλει προσοχή και για το πώς μιλάμε, για να πείθεται πραγματικά ο κόσμος. Αυτό γι' αυτό λέω, δεν είμαστε εμείς, λέμε εμείς, την αλήθεια. Εμείς κοινωνούμε και επικοινωνούμε ένα μήνυμα, δεν είμαστε εμείς ειδικοί έτσι και εμείς έχουμε πιστεί και γι' αυτό το λέμε. Στο ιό, όσον αφορά τον εμβολιασμό, λες. Ναι, για τον εμβολιασμό. Ναι, ναι, το έχουμε πει άπειρες. Όχι, εμείς δεν είμαστε γιατροί. Άπειρες φορές. Και μάλιστα έχουμε ξεκαθαρίσει ότι εμείς έχουμε εμβολιαστεί, δεν τα λέμε στο Βρόντο, έτσι. Ναι. Εγώ θα το ξαναπώ και άλλη φορά. Εγώ αισθάνομαι πια αυτή την ιστορία που βγαίνουμε στις τηλεοράσεις και λέμε απευθύνω έκκληση να πάνε όλοι να εμβολιαστούν. Δεν είναι πολιτική. Βγαίνουμε εμείς και λέμε είμαι εμβολιασμένος. Η πρώτη δουλειά είναι σαν δηλωσίας δηλαδή. Είμαι εμβολιασμένος. Δεν θα χρειάζεται να το πω. Όπως το λες είναι. Λοιπόν, και...